Μας ακούτε καλά, γιατί εμείς λίγο χαμηλά είναι η στάθμη. Ναι, ναι, σας ακούω καλά. Πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να μιλάω και δυνατότερα, ναι. Πάμε λίγο λοιπόν να συζητήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολλά σπίτια, πολλά παιδιά και οικογένειες που έχουν μια μεγάλη αγωνία. Υπολογίζαμε έτσι το προηγούμενο διάστημα ότι μπορεί να είναι και γύρω στις 100.000. Είναι τα παιδιά που τώρα είναι στη Δευτέρα Λυκείου και από εκεί θα ξεκινήσουν να βιώνουν τις αλλαγές, κύριε Κουζέλη, όπως το καταλαβαίνουμε. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και βήμα-βήμα όσο μας επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος. Για να δούμε λοιπόν τι αλλάζει στην Τρίτη Λυκείου, κύριε Κουζέλη, ξεκινώντας από εκεί. Λοιπόν, πράγματι η μεγάλη παρέμβαση γίνεται στην Τρίτη Λυκείου με ένα μέλημα να μην διαταραχθεί αυτή τη στιγμή η Δευτέρα, να μην ευνηδιαστεί ο μαθητικός πληθυσμός, και αυτό αφορά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Και επομένως το μέλημα ήταν οι παρεμβάσεις που γίνονται στην κατεύθυνση ενός νέου λυκείου και στη λογική αυτή που έχει πάρα πολλές φορές διακηρύξει το Υπουργείο της μείωσης των αναγκών εξωσχολικής βοήθειας. Γίνονται παρεμβάσεις αυτού του χαρακτήρα. Σας τις λέω με μία λέξη όπως την καταλαβαίνω εγώ. Μάλιστα. Η έμφαση δίνεται στο να έχουμε λιγότερα μαθήματα σε πολύ μεγαλύτερη χρονική έκταση, έτσι ώστε μαθητές και μαθήτριες να μπορούν πράγματι να επενδύσουν τις κλίσεις τους, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους επιλέγοντας ποια μαθήματα θέλουν, θα σας το εξηγήσω αυτό, ναι, και ταυτόχρονα δίνοντάς τους απολύτως την ευκαιρία να μάθουν ό,τι χρειάζεται να μάθουν εντός του σχολείου, εντός της τάξης, με τους εκπαιδευτικούς τους, όχι έξω από το σχολείο. Να περιοριστούν τα φροντιστήρια, τα δηλαδή, λέτε τώρα, κύριε Κουζέλη, το οποίο είναι με άλλα λόγια, να περιοριστούν τα φροντιστήρια, έτσι όπως έχει γίνει το κομμάτι των πανελλαδικών. Ακριβώς, ναι, και λόγω της ανάγκης εξοικονόμησης σε συνθήκες κρίσης. Δηλαδή, η οικογένεια δεν διαθέτει πλέον αυτή την πολύ μεγάλη προτεραιότητα επένδυσης οικονομικής στην εξωσχολική εκπαίδευση των παιδιών. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την πολιτεία και πρέπει να το καλύψει. Ναι, παρακάτω. Αν μου επιτρέπετε, η Τρίτη Λυκείου ουσιαστικά, γιατί το διαβάζουμε και έχει και ένα σχόλιο, ναι, έτσι, ναι, μια κριτική, ναι, αυτό που διαβάζουμε, ότι ουσιαστικά γίνεται μια τάξη που σε προετοιμάζει για να δώσεις τις εξετάσεις και η ύλη περιορίζεται εκεί. Σαφέστατα. Που έχει και τα θετικά, αλλά ενδεχομένως έχει και αρνητικά. Ακριβώς. Ακούγεται συνήθως το αρνητικό. Ας το πούμε, όμως ρητά και χωρίς να θέλει κανείς να κρύψει κάτι. Αυτό που πρέπει να φροντίσει η πολιτεία, και το φροντίζουμε συστηματικά και θα το δείτε κυρίως από την επόμενη χρονιά, είναι την οικοδόμηση της γενικής παιδείας έτσι ώστε να ολοκληρώνεται πλήρως και με απαιτήσεις του 2020, και με μια αντίληψη πολίτη σε μια ευρωπαϊκή χώρα της σημερινής εποχής, να ολοκληρώνεται στη Δευτέρα Λυκείου. Με μια εξαίρεση την οποία θα καταλάβετε αμέσως. Μάλιστα. Δηλαδή, τι να σας πω, το κρίσιμο, η κρισιμότητα της παιδείας, της γενικής, της καλλιέργειας, θα εκφράζεται κυρίως μέσα από τη γλώσσα. Αυτό θα το δείτε, διότι είναι το μάθημα που παραμένει σταθερό. Τώρα, κατά τα άλλα, ναι, και στη χειρότερη διατύπωση που μπορεί να κάνει κανείς, εγώ μίλησα για ενδιαφέροντα των παιδιών, για κλίσεις των παιδιών και για τη δυνατότητα να απαλλαγούν από αυτό το βραχνά των άλλων 4 ή 2 ώρων μετά το σχολείο, το οποίο είναι, ξέρετε, συμβαίνει εδώ και σε πολύ λίγες άλλες ασιατικές χώρες. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται. Επομένως, ναι, και έτσι να το πούμε, ότι είναι μια προετοιμασία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ορθώς είναι μια προετοιμασία για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωραία. Να ρωτήσουμε λοιπόν πρακτικά, αν γνωρίζετε, ναι, τώρα, ναι, ναι, αν, ναι, έχει οριστεί και αν έχει οριστικοποιηθεί, ποια θα είναι η ύλη της Τρίτης Λυκείου, σε τι μαθήματα, πόσα μαθήματα, λοιπόν, και τι ύλη θα δίνουν τα παιδιά. Να σας απαντήσω για τα μαθήματα για τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί αποφάσεις. Με την έννοια ότι το Ινστιτούτο έχει κάνει προτάσεις με βάση τη γενική περιγραφή που μας έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, και το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε αυτό. Σε αυτό που δεν έχει προχωρήσει και η πρόταση κατατέθηκε χτες, είναι η ύλη των μαθημάτων, αλλά θα σας πω και επ' αυτών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία είναι ότι σχεδιάζουμε, προτείνουμε και το Υπουργείο με την ευθύνη πολύ περισσότερων πραγμάτων ελέγχει και τελικά αποφασίζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα έχουν οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Θα έχουν 3 μαθήματα όλοι ίδια.
Τα μαθήματα αυτά είναι τα θρησκευτικά μία ώρα που είναι υποχρεωτικά για όλους. Αυτό είναι βάση της συμφωνίας που έκανε πολιτεία και εκκλησία και επομένως το σεβάστηκε το Υπουργείο. Να. Υπάρχουν 2 ώρες γυμναστικής σωματικής αγωγής που υπήρχαν και παραμένουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν για όλους, διότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά πρέπει να έχουν 2 εξόδους. Mm-hmm. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Και έχουμε και ένα μάθημα του οποίου τη σημασία σας την υπενήχθηκα πριν, που είναι τα νέα ελληνικά. Ναι. Γλώσσα και λογοτεχνία, νέα ελληνικά. Αυτό είναι ένα μάθημα εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η κουλτούρα, η παιδεία η ελληνική πράγματι εκφράζεται μέσω της γλώσσας κατά κύριο λόγο. Όχι μόνο, θα ήταν λάθος, αλλά κατά κύριο λόγο. Και επομένως εδώ έχουμε αυτό που απαιτείται να συνεχιστεί από τη, να συνεχίζεται από την πρώτη νηπιαγωγείου μέχρι την τρίτη ηλικία. Αυτά είναι τα 3 ίδια. Γλώσσα. Μετά ανακατεύθυνση. Αυτά είναι τα 3 ίδια. Mm-hmm. Μόνο σημείωση, τώρα θα σας το πω. Mm-hmm. Με μια σημείωση ότι η γλώσσα πλέον είναι 6-ωρο μάθημα, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά στα οποία θα έρθω τώρα. Έχουμε λοιπόν εκτός της γλώσσας 6-ωρου και εξεταζόμενου μαθήματος για όλους, για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές, τη δυνατότητα επιλογής άλλων 3 με τη γλώσσα, άρα 4 μαθημάτων, 6 ώρων. Και μάλιστα το λέω από την αρχή, επειδή με αυτά τα υπόλοιπα 3 μαθήματα προσανατολίζονται προς κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εάν θέλουν, ναι, ότι εδώ τους δίνεται και η ευκαιρία μιας πρόσθετης, ας πούμε, 7ης ώρας, που είναι λίγο φροντιστηριακή, αλλά από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και την εκπαιδευτικό της ειδικότητας στην τάξη. Είναι λίγο σαν ενισχυτικό μάθημα της κατεύθυνσης ενδεχομένως. Είναι έτσι ακριβώς, αλλά είναι εντός του προγράμματος. Μάλιστα. Και σας λέω ότι στην ουσία μιλάμε για δυνατότητες 7 ωρών μαθήματος. Σημαίνει ότι όχι μόνο η ύλη μπορεί να καλυφθεί, αλλά και οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να έχουν τα παιδιά για να αξιοποιήσουν την ευκαιρία πρόσβασης. Παρόλο που, όπως ξέρετε, και η πρόσβαση έχει καινούργια χαρακτηριστικά. Σας είπα λοιπόν γλώσσα και άλλα 9 μαθήματα, mm-hmm, που ανατριάδες οδηγούν σε κατευθύνσεις. Σας τις λέω. Για όσα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν, ας πούμε, σε αντικείμενα ανθρωπιστικών επιστημών ή και κοινωνικών. Τα μαθήματα αυτά είναι τα αρχαία ελληνικά, η ιστορία και το μόνο μάθημα που έχει, ας πούμε, εισαχθεί ως εξεταζόμενο, ενώ δεν ήταν, η κοινωνιολογία. Υπήρξε αντί των λατινικών. Ευρύτατη συζήτηση στο... Αντί των λατινικών μπαίνει η κοινωνιολογία. Ναι. Αντί των λατινικών μπαίνει η κοινωνιολογία και γι' αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Mm. Υπάρχουν πραγματικά και διαφορετικά επιχειρήματα. Λέω, μια που το είπατε, mm-hmm, ότι τα λατινικά, όπως και οι ξένες γλώσσες, αποτελούν προσφερόμενα μαθήματα για τις 2 ώρες επιλογών που έχουν οι μαθητές στην τρίτη ηλικίου. Κύριε Κουζέλη, είστε πάρα πολύ κατανοητός και αναλυτικός. Ναι. Απλά επειδή με πιέζει λίγο ο χρόνος και μου λένε από το κοντρόλ. Ωραία. Σας λέω πάρα πολύ γρήγορα τα άλλα μαθήματα. Θα σας παρακαλέσω λίγο. Έχετε δίκιο. Είστε πάρα πολύ κατανοητός. Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, ναι. Στις φυσικές επιστήμες έχουμε, αντί για αυτά που είπαμε, φυσική, χημεία, μαθηματικά. Φυσική, χημεία, μαθηματικά. Στα αντικείμενα υγείας, ιατρικής και όλα τα παρεμφερή και βιολογία έχουμε φυσική, χημεία, βιολογία. Και στα μαθήματα που είναι οικονομικού χαρακτήρα ή πληροφορικής έχουμε μαθηματικά, πληροφορική και οικονομικά. Η αλλαγή λοιπόν είναι στην χρονική έκταση των μαθημάτων, στο ότι τα μαθήματα πλέον είναι μόνο 4 και σε αυτά τα 4 εξετάζονται και εντός του σχολείου και στα ίδια και στις Πανελλήνιες. Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει ότι τα παιδιά δεν έχουν να κάνουν έξτρα δουλειά. Mm-hmm. Και προφανώς αυτό σημαίνει ότι αντιστοίχως θα πρέπει προοπτικά να προβλέψουμε μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές στις προηγούμενες τάξεις για την κάλυψη της γενικής παιδείας και ό,τι άλλο θα προσκύψει. Κύριε Κουζέλη, μόνο κάτι τελευταίο και θα μας δοθεί ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε και ενδεχομένως να βάλουμε και το θέμα των συγχωνεύσεων, που δεν είναι ακριβώς δικό σας, αλλά είναι απόφαση του Υπουργείου. Στο απολυτήριο, γιατί την πρώτη χρονιά, για αυτή τη χρονιά της Δευτέρας Λυκείου που θα δώσει με το καινούριο σύστημα. Για αυτή τη χρονιά δεν θα μετρήσει το ποσοστό 10% διαβάζουμε, ισχύει. Θα είναι μόνο το αποτέλεσμα των εξετάσεων.
η πρόταση του Υπουργείου που ξεκίνησε από τον Άννα σε ένας πολύ χαμηλός συντελεστής φέτος, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα είναι να, για φέτος μεταβατικά να μην μετρήσει καθόλου, ώστε να μην υπάρξουν τριβές σε ένα σύστημα που θέλει πράγματι εμπέδωση. Έχετε δίκιο στην πληροφορία. Μου επιτρέπετε να προσθέσω μία φράση. Κάτι τελευταίο, κύριε Κουζέλη, και να σας ευχαριστήσουμε. Επειδή ρωτήθηκα πολύ συχνά από μαθητές και σέβομαι κυρίως μαθήτριες και μαθητές, αν η ύλη εν ώψη της αύξησης των ωρών αυξάνεται αντιστοίχως. Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Απλώς τα 2 ώρα μαθήματα μπορεί να έχουν μικρές προσθέσεις για να έχουν δουλειά να κάνουν. Γιατί αν δεν έχουν δουλειά να κάνουν, θα είναι χειρότερα για αυτούς. Επομένως, όχι, δεν έχουμε επέκταση της ύλης. Η ύλη είναι σχεδόν όπως ήταν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουζέλη. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.